Ο μήνας Μάιος είναι μια περίοδος που το νέο στάδιο Ανταγόρας θα γνωρίσει μεγάλες δόξες, καθώς θα φιλοξενηθούν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ξεκινώντας από αύριο με το διασυλλογικό στους αγώνες Στίβου και με την ουσιαστική υποστήριξη του ΔΟΠΑΦΣ και του Δήμου της ΚΟ. Θα ακολουθήσουν μέχρι και το τέλος του μήνα διοργανώσεις ποδοσφαιρικών αγώνων παιδών και βέβαια των ομάδων της Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα στις 13 και 14 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου, το οποίο διοργανώνει ο Ανταγόρας της ΚΟ, ενώ ένα ήδη πολύ διαφημισμένο σε όλο τον κόσμο τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 που διοργανώνεται από την περιφέρεια και με μέγα χορηγό τη Μεϊμάρ Foundation. Ιδανική ευκαιρία λοιπόν για την προβολή των αθλητικών υποδομών του νησιού και του θεματικού τουρισμού χαρακτηρίζει τις διοργανώσεις του μήνα ο Στέργος Χατζηστέργος, υπεύθυνος του σταδίου, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό, στους πολίτες να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν τους αγώνες και τις διοργανώσεις που θα λάβουν χώρα μέσα στον μήνα. Ξεκινώντας από αύριο, 4 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, στο νέο δημοτικό στάδιο Ανταγόρος, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα υπερθέαμα με πολύ αξιόλογους αθλητές στους αγώνες Στίβου Νοτιού Αιγαίου. Στέργο, 4 και 5 Μαΐου στο νέο στάδιο Ανταγόρας της ΚΟ θα λάβουν χώρα οι διασυλλογικοί αγώνες Στίβου. Πες μας ποιοι συμμετέχουν, ποιες ομάδες και βέβαια πώς υποστηρίζεται μια τέτοια διοργάνωση σε εποχές που δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολες, έτσι δεν είναι? Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε σένα Μαρία και σε όλο τον κόσμο και στο Μιχάλη που τραβάει αυτή τη στιγμή η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε εσάς προσωπικά και στις οικογένειές σας αλλά και στις οικογένειες όλων των ανθρώπων υγεία, οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία. Πράγματι αύριο έχουμε την μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε τους καλύτερους αθλητές και αθλήτριες από τα Δωδεκάνησα αλλά και από τις Κυκλάδες, εδώ στο νέο δημοτικό στάδιο, εν ώψη των αγώνων, των διασυλλικών αγώνων Στίβου Νοτίου Αιγαίου, COS, με την υπονομία COS 2016. Αύριο, το απόγευμα, 5 ώρα, καλούμε όλους τους COS φιλάθλους να προσέλθουν, είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό, να τιμήσουμε την παρουσία τους, αλλά και να καμαρώσουν τους καλύτερους αθλητές της Δωδεκανήσου, αλλά και των Κυκλάδων, και οι οποίοι αθλητές και αθλήτριες, αρκετοί εξ αυτών, είναι και αθλητές των εθνικών ομάδων. Οπότε είναι μια μεγάλη... Έχει και θέαμα αθλητικό. Έχει και θέαμα και ευελπιστώ ότι θα έχουμε και ρεκόρ, βοηθώντας και του καιρού. Θα έχουμε πολύ καλές επιδόσεις και πραγματικά αξίζει να έρθουμε όλοι εδώ να καμαρώσουμε αυτούς τους αθλητές. Επίσης, παράλληλα με το διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, θα διεξαχθεί και το πρωτάθλημα Παμπέδων Β, Παγκορασίδων Β, που είναι δικά μας μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, με εξαιρετικά... Συμπεριλήφθη δηλαδή στην, στη διοργάνωση. Όλη η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα φυσικά και τη φροντίδα της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου, που για μένα η ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες ΕΑΣ της Ελλάδος, για να μην πω από η καλύτερη ίσως, γιατί όσους αγώνες έχει διοργανώσει εδώ τοπικά, στην ΚΟ ή στη Ρόδο ή στα άλλα νησιά, πραγματικά είναι εξαιρετική η όλη διοργάνωση εκ μέρους του Προέδρου και των ανθρώπων της ΕΑΣ ΕΓΑΣ και φυσικά και των Κρητών, των Δωδεκανήσων Κρητών. Και θα ήθελα να σταθώ ότι αυτή η όλη προσπάθεια έγινε κατόπιν επιθυμίας της ΕΑΣ ΕΓΑΣ και φυσικά αιτήματος προς το Δήμο της ΚΟ, που για άλλη μια φορά ο Δήμος μας και ο ΔΟΠΑΦΣ στάθηκαν αρρωγοί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προαγωγής του κλασσικού αθλητισμού στα Δωδεκάνησα και όχι μόνο. Και έτσι με ομόφωνη απόφαση του Δήμου της ΚΟ και του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά κατόπιν ενεργειών του Προέδρου της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου, του κ. Θάνου Σταματάκη και του Προέδρου του ΔΟΠΑΦΣ, κ. Θεόφιλου Μουζουράκη, θα φιλοξενηθούν όλες οι αποστολές διαμονή και διατροφή που θα έρθουν εδώ στο νησί μας, από όλα τα μέρη της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, ούτως ώστε αύριο και μεθαύριο τα παιδιά απρόσκοπτα να δείξουν τον καλό τους αγωνιστικό εαυτό σε αυτό το πανέμορφο στάδιο, στο Λίδι, όπως το αποκαλέσανε και οι αρμόδιες αρχές του ΣΕΓΑΣ και φυσικά και της περιφέρειας, ούτως ώστε με τις επιδόσεις που θα πετύχουν αυτά τα παιδιά να πάρουν και πρόκριμα για μεγαλύτερους αγώνες που έρχονται στο άμεσο μέλλον, όπως είναι πανελλήνια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα των αντίστοιχων κατηγοριών. Η προετοιμασία που χρειάζεται ένα στάδιο για να φιλοξενήσει τέτοιου είδους αγώνες, φαντάζομαι ότι είναι
μια επίπονη διαδικασία. Είναι μια επίπονη διαδικασία και ειδικότερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά τις εορτές που ως συνήθως τα πάντα σταματάνε λόγω της μεγάλης αυτής εορτής για τη χριστιανοσύνη που ήταν το Πάσχα. Παρόλα αυτά εμείς καθόλου σε αυτές τις ημέρες είμαστε εδώ στο στάδιο. Προσπαθούμε, έχουμε οργανώσει τα βασικά να είμαστε έτοιμοι. Αναμένουμε αύριο και τους υπεύθυνους, αναμένουμε τον κύριο Παυλού και τον κύριο Μιχαλάκη και την κυρία Βαμβακίδου να έρθουν εδώ στο στάδιο να μας κατευθύνουν για τις τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά τον σχεδιασμό, το γνωρίζουμε, το σχεδιασμό των βολών, του αγκοντισμού, της σφαιροβολίας, της δισκοβολίας. Η χώρα είναι έτοιμη, απλώς θα γίνει η επίσημη μέτρηση των διάφορων αποστάσεων και χώρων ευθύνης αυτών των αγωνισμάτων. Θα ρυθμίσουμε και το αγώνισμα του επικοντό, θα έχουμε και επικοντό, όπως και στύπλ. Καταλαβαίνετε ότι θα παρακολουθήσουμε ένα σύνολο, ένα πολύ ωραίο θέμα, να βλέπεις επικοντό, να βλέπεις δίσκο, σφύρα, κόντιο, δρομικά, στύπλ. Περιλαμβάνονται όλα τα ωραία αγώνα. Αθλητές εξιώσεων. Από αθλητές εξιώσεων, από αθλητές που έχουν κατακτήσει πανελλήνια πρωταθλήματα φέτος και στους μαθητικούς, αλλά και στους διάφορους αγώνες που λαμβάνουν χώρα κλειστού και ανοιχτού στίβου. Αθλητές που συμμετέχουν με την εθνική ομάδα και είναι κάτι που πραγματικά μας γεμίζει με χαρά. Και όπως είπα και στην αρχή, μόνο η παρουσία της ΕΑΣ έγραψε το Δεκανήσου και φυσικά η εγγύηση του ονόματος Δήμο Σκο, που προσφέρει τις εγκαταστάσεις του και φυσικά όλος εμάς το προσωπικό, αλλά και τη δημοτική τηλεόραση που θα είναι παρόν αυτές τις δύο μέρες καλύπτοντας τις προσπάθειες. Είναι πολύ σημαντικό, Μαρία, να σου πω ότι όταν καλύπτονται τηλεοπτικά οι προσπάθειες των αθλητών, είναι ένα ιδιαίτερο κίνητρο για εμάς τους αθλητές και εγώ όπως γνωρίζω είμαι αθλητής, διότι καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι θα μπορέσουν να δουν μετά τις προσπάθειές τους, όχι μόνο εδώ τοπικά, αλλά και επειδή το σήμα της Δημοτικής μπορεί να το δει κανένας και στα μέρη των άλλων παιδιών που έρχονται από τις Κυκλάδες, όλη την περιφέρεια, καταλαβαίνεις ότι και για αυτά τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ στο νησί της Κο, στα Δωδεκάνησα, στα κριτικά Δωδεκάνησα, ο στίβος κατέχει ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο ως άθλημα αλλά και ως τρόπο ζωής και αυτό το φανερώνει καθημερινά ο Δήμος της Κο και φυσικά οι κάτοικοι αυτού του νησιού της Κο. Οι βετεράνοι του κλασικού αθλητισμού θα παρίστανται, θα παρακολουθήσουν ή θα έχουν και κάποια συμμετοχή? Οπωσδήποτε έχουμε άμεση σχέση και όχι μόνο σαν υπεύθυνος των γηπέδων αλλά και όλοι άλλοι σαν παράγοντες των ομάδων του στίβου εδώ στο νησί. Θα βοηθήσουμε ώστε να έχουμε απόλυτη επιτυχία. Θα υπάρχουν και οι καλεσμένοι όπως είναι ο κ. Χατζημανουήλ, μεγάλοι αθλητές για να τιμήσουν και αυτοί με την παρουσία τους και φυσικά με κάποια απονομή μεταλλίων αυτά τα νέα παιδιά. Και νομίζω ότι η παρουσία βετεράνων αθλητών εδώ στο στάδιο τις ημέρες των αγώνων σηματοδοτεί μια φοβερή σχέση μεταξύ νέων αθλητών και βετεράνων αθλητών και είναι μια συνέχεια γιατί για αυτά τα παιδιά μια μέρα θα γίνουν βετεράνοι. Αυτό είναι δεδομένο για όλους, ότι όλοι θα καταλήξουν να αγωνίζονται πρώτα Θεός φυσικά και σε αγώνες βετεράνων που είναι πολύ ψηλό επίπεδο όπως έχεις γνωρίσει και εσύ ερχόμενοι κατά καιρούς στα διάφορα ταξίδια που έχουμε κάνει, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία σας. Κάνω ένα κάλεσμα για άλλη μια φορά σε όλους τους κόους και όλες τις κόες να έρθουν αύριο το απόγευμα και την Πέμπτη το πρωί να τιμήσουν αυτούς τους αγώνες που για μας είναι πολύ σημαντικοί διότι έπονται και άλλα τουρνά, όχι βέβαια στίβου, ποδοσφαίρου, 13 και 14 Μαΐου με τουρνά που διοργανώνει ο Ανταγόρας εδώ παιδών που θα είναι παιδιά από όλα τα Δωδεκάνησα και φυσικά το πολύ μεγάλο event, ποδοσφαιρικό event στις 22 Μαΐου το οποίο ήδη διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά 5x5 Μαρία, το οποίο το διοργανώνει η περιφέρεια. Φυσικά μεγάλος χορηγός είναι το Neymar Foundation, είναι ο Neymar ο πασίγνωστος ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελόνα, που η νικήτρια ομάδα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος θα ταξιδέψει στην Ισπανία μαζί με άλλες 35 νικήτριες από όλες τις χώρες του κόσμου. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για την προβολή όχι μόνο του σταδίου φυσικά, αλλά και του νησίου της Κο, που θα δείξει για άλλη μια φορά στα πέρατα του κόσμου ότι η Κο είναι ένας πανέμορφος προορισμός που καλύπτει. Μπορεί να βοηθήσει και για την προπόνηση ομάδων. Να καλύπτει η προπόνηση ομάδων, ένας όμορφος τουριστικός προορισμός που δεν είναι μόνο για να κάνουμε μπάνιο ή να διασκεδάσουμε, αλλά προσφέρει και αθλητικές εγκαταστάσεις ελεύθερα σε οποιονδήποτε άνθρωπο επιθυμήσει να έρθει σε αυτό το νησί και να περάσει ένα σημαντικό διάστημα των διακοπών του εδώ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστός Ανέστη. Επίσης, αληθώς Ανέστη, Μαρία και Μιχάλη. Καλημέρα σας.